Τζέννη, με κάνεις πολύ χαρούμενη που μου λες μπράβο, μπράβο. Μα είσαι εξαιρετική, πολύ ωραία το βάζεις, μπράβο. Ή την κόψιστη, αυτή που θα σου περισσέψει απ' έξω, θα την κάνουμε μετά σχέδιο επάνω που θα βάλουμε τη ζύμη. Τι θα κάνουμε? Σχεδιάκια. Θα δεις. Αυτή που σου περισσεύει, βγάλ την απ' έξω γύρω-γύρω εκεί, μπράβο, πολύ ωραία. Εγώ το βγάζω αυτό τώρα το τηγάνι, έτσι. Εσύ βγάλ το από αυτό το τηγάνι, είναι φτάνει, κλείστε και το μάτι, μην πάρετε φωτιά. Ναι, μάλιστα. Την έστρεψες, Κατερίνα, πολύ ωραία την έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ, ρε φίλη. Τώρα ο βοηθός να ρίξει το μείγμα που έχει φτιάξει στο τηγάνι μέσα στη γαβάθα και να το ανακατέψει όλο μαζί. Είστε έτοιμοι, σεφ? Περίμενε λίγο. Μάλιστα. Το κάνει πάρα πολύ καλά, παιδί μου. Αυτά θα τα βάλουμε στη γαβάθα με τα αυγά, είπες, ή εδώ πέρα μέσα? Ναι, μέσα, όλα μαζί και θα το ανακατέψει. Μάλιστα. Έλα, σε. Μπράβο, Κατερίνα, τι έχει κάνει και τι εδώ, παιδί μου. Α, εδώ το δείχνω μέσα. Αφού λέει στη γαβάθα. Συγγνώμη, σεφ. Στη γαβάθα. Εγώ είμαι ο σου σεφ. Ναι. Εσύ είσαι σεφ. Λοιπόν, και να κατέψετε με τη γαβάθα. Τέλεια. Μάλιστα. Το μείγμα αυτό. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, παιδιά. Είμαι πολύ περήφανη για εσάς. Κοίταξε, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τώρα πώς θα βγει ακριβώς, να ξέρεις. Θα βγει εξαιρετική. Είναι πολύ ωραίο γεύμα. Τα παιδιά τρελαίνονται για αυτό το γεύμα. Ωραία. Τώρα που το έχω ανακατέψει, τι κάνω? Θα το ρίξεις μέσα στο ταψάκι μας. Α, τόσο απλό. Θες βοηθιά? Κράτα τη γαβάθα. Να χύνω εγώ. Δεν πρέπει να κρατήσει κάτι ο βοηθός, τη γαβάθα ή το ταψί για να τον αποδογυρίσετε. Μάλιστα. Μάλιστα, σεφ. Πολύ ωραία. Μπράβο, ρε παιδιά. Από όπου φαίνεται, λαχταριστότατη. Έλα να φάμε, Τζέννη. Είναι όπως την κάνεις εσύ, σου μοιάζει με τη δικιά σου ή έχουμε κάνει κανένα? Είναι ίδια ακριβώς. Τώρα στρώστε γύρω-γύρω από καλά να πάει παντού. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να την ξεχυλίσουμε και πολύ, γιατί δεν θα έχει μετά ωραίο αποτέλεσμα, όχι ότι θα φουσκώσει, αλλά θα φαίνεται πολύ, ξέρεις, αχιά. Δεν θα είναι ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία την έχετε κάνει, παιδιά, πολύ λαχταριστή. Πολύ ωραία. Με αυτά τα ζυμαράκια που μου μείνανε, τι κάνω? Ακού τώρα τι θα κάνει με τα ζυμαράκια, το έκανα την πρωτοχρονιά και μου άρεσε. Για πες. Θα τα κάνεις, θα τα πλάσεις λίγο με το χεράκι σου και θα τα κάνεις μακριές λωριδίτσες και θα τα βάλεις επάνω από την τάρτα σαν ζωγραφιστά τύπου. Σαν πάστα φλόρα τύπου το σχέδιο. Α, περίμενε. Έλα, ρε εσύ. Πώς θα ξέρετε τους δίπλα. Α, μάλιστα. Έλα σου, σεφ, κάνε. Μάλιστα. Πλάστε μερικά μπιρμπιλονάκια. Είναι πολύ αυκατήρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ με τις πλαστικές σου σκόρες. Λίγο ξυλούς για να τα κάνετε, έχει χοντρά για να μπορέσουν να ψηθούν, μπράβο. Να θέλει λίγο πιο. Βγαίνουν λίγο χοντρά, ρε παιδάκι μου. Δεν πειράζει. Ναι, λίγο πιο ψηλούλια πρέπει. Για οικονομία χρόνου θα κάνουν λίγο χοντροειδέστατα. Τώρα μετά θα είναι κανονικά στην εκτέλεση την κανονική σου σπίτι. Εντάξει, θα ψηθούν πάντως, έτσι κι αλλιώς. Μπράβο, παιδιά μου. Μπράβο, Κατερίνα. Τώρα το κάνεις πολύ καλούλι. Ρε, παιδί μου, έστω ό,τι, ναι. Και το βάζω εδώ. Μήπως να κάνουμε ένα σταυρό, σαν βασιλόπιτα. Θα βάλουμε και φλουρί. Όχι, θες εσύ κάνε. Ναι. Όπως σου βγαίνει. Εγώ έβαλα ένα, βάλε κι εσύ ένα. Ας βάλω. Και δεν είναι και βοηθός. Και κάνουμε τέλος πάντων ανάλογα με το ζυμαράκι, ό,τι μας έχει απομείνει, κάνουμε σχεδιάκια. Τι κάνεις, μουστάκι? Μιλιόγλου. Α, είναι ψώνιο το παιδί. Ωραία. Και τη βάζουμε λοιπόν, αφού έχουμε προθερμάνει, φαντάζομαι, το φούρνο, στους πόσους βαθμούς. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο γύρω στους 180, αναλόγως με το κάθε φούρνο στους 200, ό,τι έχει μέσα ξέρω, ο κάθε φούρνος, στον αέρα πάνω κάτω για 45 λεπτά. Και είναι έτοιμη. Και πολύ χορταστική, να τη φάτε μετά, να τη δοκιμάσετε. Τζέννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Ήσουν καταπληκτική. Φιλάκια. Ότι και να είστε πολύ καλά, σας αγαπώ, το ξέρεις. Και εμείς και σε περιμένουμε. Αυτό εδώ πέρα το κοτσανάκι είναι γεμάτο με τέτοια, ρε Δημήτρη. Είναι μια επέμβαση δικιά μου, είναι καραβάτου. Τι κάνει τώρα, μας χαλάει την ομορφιά. Μεγάλο, όχι, είναι μεγάλο κάπα καραβάτου και ένα μικρό δίπλα φτωχό ταπεινό μιλιόγλου. Η Τζέννη Διαγούπη ήταν μαζί μας με την κάρτα του Ομόσπαρτη. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Μπράβο. Γεια σου, κορίτσι μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πάμε γρήγορα για break. Πάμε για break και μετά έρχεται η Πέπα. Έρχεται. Η ίδια αυτοπροσώπος. Θα τρελαθώ που έρχεται η Πέπα, παιδιά. Ποιους φέρνει μαζί, τι θέλω να ξέρω. Θα φέρει τον αδερφό της, τη μαμά της, τον μπαμπά της. Είναι και μεγάλο σόι. Τον κουνέλι, το φίλο της. Έχει πάρα πολλούς φίλους αυτή η κοπέλα. Σε αντίθεση με εμένα. Περνάει πάρα πολύ ωραία, θέλω να ξέρεις. Όπως και εσείς βεβαίως. Πού θα είστε μαζί μας αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Τάρτα της Γογός πρέπει να είναι πάρα πολύ γνωστή. Θα την ψήσουμε και θα την κατατροπώσουμε μετά. Έτσι, πιστεύω. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together?
Έλα, Νούλα μου, μην κλαις, κοριτσάκι μου, μου ματώνεις την καρδιά. Είχε βουλώσει το τζάκι και δεν κατέβει ο Άι Βασίλης. Γι' αυτό ντύθηκα εγώ. Είσαι δικαιολόγητος. Μα τι να έκανα. Να έπαιρνε στο 1880 να το καθαρίσει ο κόπλουθοχοκαθαριστής. Δεν πήρε το 1880. Αδικαιολόγητος. 1880. Νερό. Το 70% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Ο άνθρωπος χάνει 2 λίτρα νερό την ημέρα που πρέπει καθημερινώς να το αναπληρώνει με καθαρό υγιεινό νερό. Το νερό της βρύσης αλλά και το εμφιαλωμένο μακροπρόθεσμα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία μας. Περιέχουν ένα κοκτέιλ δηλητηρίων όπως ίνες αμιάντου, χλώριο, μόλυβδο, εντομοκτώνα, πλαστικοποιητές και άλλα άκρως επικίνδυνα. Πολλοί έχουν στραφεί στο εμφιαλωμένο νερό για καλύτερη ποιότητα, αλλά σύντομα απογοητεύτηκαν και αντιλήφθησαν ότι το εμφιαλωμένο δεν τους παρέχει καμία ασφάλεια. Είναι πανάκριβο και χειρότερης ποιότητας από τις βρύσεις. Μία οικογένεια χρειάζεται νερό καθαρό και υγιεινό για να πίνει, να μαγειρεύει, να φτιάχνει τα ροφήματα και να πλένει τα τρόφιμά της. Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας Camelot, με τα 30 χρόνια παρουσίας του στην ελληνική αγορά, ασχολούμενος με την ποιότητα του νερού, έχει τη σίγουρη λύση στο πρόβλημά σας. Σας παρουσιάζουμε το υπερσύγχρονο αμερικάνικο σύστημα καθαρισμού του νερού Imperial Plus, που είναι απαραίτητο σε κάθε σπίτι για να έχετε εγγυημένα καθαρό υγιεινό νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Το μυστικό του Imperial Plus που το κάνει διαφορετικό από τα άλλα συστήματα της αγοράς είναι ότι είναι κατασκευασμένο με την τελευταία μοναδική τεχνολογία Ultipor και NI66 με 13 φύλλα από 0,3 έως 0,1 ένα μάικρον ακρίβεια διήθησης και με την πιο ακριβή ποιότητα ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα. Το Imperial αφαιρεί τους επικίνδυνους ρήπους, τόσο χημικούς όσο και μικροβιακούς, αφήνοντας τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Το Imperial είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι με εγγύηση εφόρου ζωής. Η ικανότητα καθαρισμού του κάθε φίλτρου ανέρχεται σε 10.000 λίτρα καθαρού υγιεινού νερού ή ένα έτος χρήσης, όποιο έρθει πρώτο. Και τα καλά νέα δεν τα ακούσατε ακόμη. Σας παρέχουμε τη συσκευή Imperial Plus αξίας 1.350 ευρώ εντελώς δωρεάν και για όσα χρόνια θέλετε. Εσείς το μόνο που θα πληρώνετε είναι το εσωτερικό φίλτρο του μία φορά το χρόνο με μόνο 119 ευρώ και θα έχετε ένα χρόνο εγγυημένα καθαρό υγιεινό νερό. Δηλαδή θα είστε 100% σίγουροι για ότι το νερό σας θα είναι καθαρό και ασφαλές για εσάς και τα παιδιά σας. Ας κάνουμε ένα πείραμα και προκαλούμε οποιονδήποτε ανταγωνιστή να το επαναλάβει εάν μπορεί. Βάζουμε μολυσμένο νερό με διάφορα επικίνδυνα χημικά στη δεξαμενή που βλέπετε και ειδού το αποτέλεσμα ζωντανά, το οποίο εμείς οι ίδιοι πίνουμε. Νερό πραγματικά καθαρό. Και αν ακόμη δεν έχετε πιστεί, η Camelot International προσφέρει 300.000 ευρώ εάν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από το Imperial Plus. Καλά ακούσατε! Άλλωστε, όλα τα συστήματα της Camelot έχουν πιστοποιητικά από διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια. Μη χάνετε ούτε λεπτό και κάντε δικό σας το σύστημα καθαρισμού του νερού Imperial Plus. Τηλεφωνήστε τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας και επισκεφτείτε το site της Camelot www.camelot.gr. Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας και σε αυτούς που αγαπάτε. Και θα με θυμηθείτε. Imperial Plus. Ο μεγαλύτερος πρωτοχρονιάτικος διαγωνισμός είναι στο Epsilon. Κερδίστε το νέο μοντέλο αυτοκινήτου Citroën C1 αξίας 11.000 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 1-47-48. Ή στείλτε SMS στο 1-47-48 γράφοντας Epsilon, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας και κερδίστε το νέο Citroën C1 Fila E-Touch. Το πιο οικονομικό, μοντέρνο αυτοκίνητο 1000 κυβικών με 69 άλογα, σύστημα multimedia, οθόνη αφής 7 ιντσών και κάμερα πιστοπορίας και το σημαντικότερο, με κατανάλωση μόλις 4 λίτρα βενζίνης ανά 100 χιλιόμετρα.
όμορφη μέρα, λάμπει ο ήλιος η μερέντιση. Θέλω να έχω τους φίλους μου παρέα και όνειρα κάνω χαμογελαστή. Σήμερα η μέρα είναι μαγική, απ' τη χαρά μου θα γεμίσει γη. Σήμερα είναι η πιο όμορφη μέρα, θέλω να παίζω όλο το πρωί. Σήμερα έχω πάρα πολλά κέφια, ήλιε μου φέρε το φως πάνω στη γη. Πέπα, καλή χρονιά σε όλους σας. Α, στα ελληνικά μιλάει, το τρελαίνω. Είσαι κανονική, τέλειο. Ναι. Στεφανία μου, είναι για και σε σένα. Είναι η πραγματική Πέπα. Είναι η πραγματική Πέπα, αυτό είναι το όνειρο της Πέπας. Αυτή η πάρα πολύ ωραία παράσταση, ε. Ναι. Για πες μας, Στεφανία, για αυτή την παράσταση πράγματα. Λοιπόν, είναι μια πολύ όμορφη παράσταση που παίζεται στο θέατρο Βέμπο μέχρι τις 29 Γενάρη. Σάββατο στις 3 και Κυριακή έχουμε διπλή στις 11.30 και στις 3. Και τι είναι το όνειρο της Πέπας ακριβώς? Το όνειρο της Πέπα είναι... Να σας το πω ή να έρθετε να το δείτε? Εντάξει, στο θέατρο. Εντάξει, έρχομαι να το λοιπόν, δούμε καλύτερα. Λοιπόν, Πέπα θέλει πολύ να παίζει παρέα με τους φίλους της μέσα σε ένα νερόλακο. Βέβαια, φυσικά. Αυτό. Όλα τα γουρνάκια, βέβαια. Έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι ακριβώς. Και με βοηθάει και η οικογένειά μου και τα φιλαράκια μου να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Δεν μου λες, είναι και ο αδερφός σου? Βεβαίως, και ο αδερφός μου και η μαμά μου και ο παπάς μου, αλλά σήμερα ήρθα με τα φιλαράκια μου και τη Βίκη μας. Ποια είναι τα φιλαράκια που θα μας τα γνωρίσει? Είναι ο Ντάνιο Σκυλάκι. Γεια σου, Ντάνη! Γεια! Τι γίνεται? Καλή χρονιά! Καλή χρονιά και σε σένα! Ο άλλος φίλος... Είναι η Σούζη Προβατίνα πίσω. Έλα, Σούζη Προβατίνα, λίγο πιο μπροστά. Έλα λίγο, πες μας μέχρι. Είναι η καλύτερη φίλη της Πέπα. Καλά να περνάτε και να έρθετε να μας απολαύσετε. Εντάξει, θα έρθουμε. Και ποιος άλλος είναι? Και η Ρεβέκα το Κουνέλι. Η Ρεβέκα το Κουνέλι. Αγαπώ πολύ τη Ρεβέκα το Κουνέλι. Περιμένουμε στο θέατρο Βέμπο για να πραγματοποιηθεί το όνειρό μας! Θα τρελαθώ! Θα τρελαθώ! Να σας πω, εσένα, Πέπα, ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι που κάνεις τους νερόλακους? Είναι να χοροπηδάω με τους φίλους μου μέσα στο νερόλακο. Μάλιστα. Και ο μπαμπάς σου, ο μπαμπάς Γουρουνάκης και η μαμά Γουρουνίτσα, τι λένε γι' αυτό? Τους αρέσει και αυτούς πολύ. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Να σου πω κάτι άλλο. Θα μας πείτε και κάποιο τραγουδάκι άλλο? Θα μας κάνετε κανένα χορευτικό ή όχι? Θα μας αφήσετε? Αυτά θα τα δείτε όλα στην παράσταση. Είναι έκπληξη, ναι. Επίσης, να πούμε ότι μια και έχετε έρθει εδώ πέρα και χαιρόμαστε πάρα πολύ, βέβαια, εμείς για αυτό που είστε εδώ, να ξέρετε. Θέλουμε να δώσουμε και προσκλήσεις. Να δώσουμε 4 προσκλήσεις για μια οικογένεια να έρθει να σας δει από κοντά. Φυσικά. Εξαιρετικά. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 211-212-22. 22-87. 87. Αυτό το 87 δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν μπορώ να το... Να θυμάστε τη χρονιά γέννησής μου. 211-212-22-87. Τηλεφωνήστε τώρα για να πάτε να δείτε το όνειρο της Πέπας με την Πέπα, τους φίλους της, την οικογένεια και όλους. Και φυσικά οι 4 πρώτοι θα είναι μαζί σας, πότε να πούμε, μέχρι πότε είπες? Μέχρι 29 Γενάρη. Μέχρι τις 29 Γενάρη. Ευχή από σένα, Πέπα μας, για το 2017. Μια καλή ευτυχισμένη χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Να είσαι εδώ. Θα τρελαθώ! Ξέρεις πόση Πέπα έχω δει εγώ? Ναι. Δεν φαντάζεσαι. Είναι πολύ ωραία, γιατί είναι 5 λεπτά τα επεισόδια, οπότε... Αλλά αυτό είναι το ένα δικό μου προσωπικό θέμα, τώρα δεν αφορά την παράσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Τι ωραίο που ήταν αυτό τώρα, ε! Πάρα πολύ ωραία.
Τι ωραία φάση. Βέβαια την Πέπα λίγο την κοίταγε στο στόμα. Τι είχε ριδόνα. Έκανα έτσι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να δω την Πέπα μέσα από την Πέπα γι' αυτό. Κάτσε να φέρω τη σοπούλα εγώ. Είμαστε εδώ και σε λίγο πρόκειται να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας, την καλεσμένη που περιμένουμε πώς και πώς και λίγο κάτι της παραπάνω ο Δημήτρης, που ας το πούμε τώρα... Αλλημονώ είναι σήμερα, είναι εκθαμβωτική. Είναι εκθαμβωτική, είναι το κάτι άλλο, είναι το κάτι άλλο. Θέλω να παραμείνεις μόνο λίγο ψύχρεμος. Έχω δεν γίνει θέλω να ένα με την Κουντέλ. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν ανάψει τα αίματα. Του Δημήτρη, έλα να ανάψουμε όμως τη σόμπα μας. Θα αυτό αναφλεγώ, θα γίνω ισταλέησο άμα ανάψει και η σόμπα. Όχι, όχι, εσύ μην κάνεις τίποτα από αυτό. Η σόμπα θα τα κάνει όλα τώρα. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Έχουμε την Κουμτέλ στο 18338 και την έχουμε και για την Κύπρο στο 77-77-68-66. Να θυμάστε, παιδιά, έρχεται χιονιάς. Ναι. Κακό πράγμα ο χιονιάς. Φυσικά. Με την Κουμτέλ είναι τα effect του χιονιά, να το πω και λίγο έτσι στην πατρική μου γλώσσα, στα αγγλικά. Πάρα πολύ λιγότερα. Γιατί θα έχετε τη ζέστη που θέλετε με την ασφάλεια που αξίζετε στην τιμή που πραγματικά χρειάζεστε. Μόνο με 69 ευρώ από 88 με ένα απλό τηλεφώνημα. 69 ευρώ για να την αποκτήσετε. Μόλις την αποκτήσετε όμως, θα ξέρετε ότι θα γίνει. Καταρχήν είναι η πολύ οικονομική τιμή ούτως ή άλλως. Όμως θα ξέρετε ότι με το που θα την αποκτήσετε, τα λεφτά σας δεν θα κάνουν φτερά. Ακριβώς. Τα λεφτά σας θα μένουν στην τσεπούλα σας, γιατί για να κάψει ένα ευρώ αυτή εδώ η σόμπα που βλέπετε, που είναι και η μεγαλύτερη στην αγορά, με τους περισσότερους λαμπτήρες και η πιο οικονομική, είναι μόνο 30 λεπτά του ευρώ την ώρα. Δηλαδή, αυτό που είπα πριν, για ένα ευρώ χρειάζεστε τουλάχιστον 3 ώρες και. Και κάτι. 3,5 ώρες. Και σε πλήρη λειτουργία, έτσι, αυτό το κόστος. Γιατί αν έχεις λιγότερες λάμπες να μένεις, ακόμα πιο μεγάλη οικονομία. Αν δεν βάλεις και το θερμοστάτη, πραγματικά θα λες, ρε παιδιά, εκεί στο ηλεκτρικό ρεύμα, ντρέπομαι για τα λεφτά που πληρώνω. Είναι τόσο λίγα, τόσο μικρή ακριβώς η χρέωση. Λοιπόν, η σόμπα είναι οικονομική, αλλά είναι και ασφαλής. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί έχει τις αγαπημένες δικλείδες ασφαλείας. Λίγο να σηκωθεί μια ροδούλα, κατά λάθος, αυτομάτως απενεργοποιείται. Αυτό την κάνει πολύ, πολύ ασφαλή για τα μικρά και μεγάλα παιδιά, για οτιδήποτε μπορεί να τρέχει ανέμελο μέσα στο σπίτι. Και επιπλέον, δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτός ο θερμοστάτης, ο οποίος επίσης την απενεργοποιεί και την ενεργοποιεί αναλόγως με την θερμότητα που θέλουμε εμείς στο χώρο μας. Το ρυθμίζουμε εμείς από αυτό εδώ το υπέροχο μαύρο κουμπί. Μπαίνετε στο σπίτι. Το σπίτι είναι κάπως παγωμένο. Γιατί οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές αυτές τις μέρες. Ειδικά μας τα έχουν πει και μετεωρολόγοι. Θέλω να είμαστε γενικά πολύ προσεκτικοί. Το σπίτι λοιπόν είναι παγωμένο. Εσείς σκέφτεστε πώς θα μπω τώρα στο σπίτι μου και δεν θα ξεπαγιάσω, πώς θα κάνω τις δουλειές μου, πώς θα ξεκουραστώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα κάνει κρύο, τίποτα δεν μπορείς να το κάνεις. Ακριβώς. Δεν θέλω να ανησυχείτε γι' αυτό. Γιατί αυτή εδώ η σόμπα πιάνει το μέγιστο της απόδοσής της μέσα σε 22 δευτερόλεπτα. Τέλειο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι με το που μπαίνετε μέχρι να βγάλετε το μπουφάν, το σκουφάκι, τα γάντια, τα παπούτσια, να πάτε να πλύνετε λίγο τα χέρια σας. Λίγο που θα αρχίσει να κρυώνει, δηλαδή θα έχει ζεστάνει ο χώρος. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ούτε αυτή η μικρή περίοδος προσαρμογής στο ψύχο, σε πάση περιπτώσει. Με 1,5 μέτρο καλώδιο την πηγαίνει δε όπου ακριβώς θέλει, χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλές μετακινήσεις. Όμως, ας πούμε, αν την έχει στο σαλόνι και θες να πας να κοιμηθείς το βράδυ. Πού θα πας να κοιμηθείς, δεν μπορεί. Θα πας λοιπόν την Κουμτέλ σου, την πάρει γρήγορα. Πάλι σε 22 δευτερόλεπτα αυτή θα φέρει το μέγιστο της απόδοσης και μάλιστα σε ένα πολύ μικρότερο χώρο. Καλά, γιατί... και τις δύο λάπες μου, δεν χρειάζεται και τις 5. Είναι τόσο μικρός ο χώρος που αμέσως θα ζεστάνει στο κλειδί. Ναι, αλλά σου λέω άλλος ότι θέλω γρήγορα ζέστη. Τη βάζεις σε πλήρη λειτουργία και μετά, αν θέλεις, ή αφήνεσαι 2 ή αφήνεσαι 3, βάζεις και το θερμοστάτη σου. Το πιο απλό πράγμα. Και τελείωσε ιστορία. Είσαι κομπλέ, δεν έχεις ανησυχείς για τίποτα, ίσα-ίσα που θα σκάς. Τύπου δηλαδή, ρε παιδί μου, και το παπλωματάκι που λέει ο λόγος, έτσι, με δυσκολία. Αύριο γιορτάζει ο Θεοφάνης, η Φωτεινή, ο 1002. Μεθαύριο ο Γιάννης, ο πρόδρομος. Πολύ, πολύ ωραία ιδέα για δώρο, παιδιά, η Κουμτέλ. Οικονομική, αλλά τόσο μα τόσο χρήσιμη και τόσο μα τόσο ασφαλής. Τηλεφωνούμε τώρα, λοιπόν, όσο προλαβαίνουμε, όσο υπάρχουν κομμάτια, στο 18338. Και στο 77-77-68-66, αν τηλεφωνείτε από την Κύπρο. Και να πούμε και ότι αν τηλεφωνήσετε τώρα, αύριο θα την έχετε στο σπίτι σας την Κουμτέλ. Ναι. Που αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί είπαμε, αυτές τις μέρες πρέπει να τις προλάβουμε όλοι. 18-338-77-77-68-66. Καλωρίζει εκεί. Τώρα θέλω να πάρεις την Κουμτέλ. Θα την πάρω. Θέλω να οπλιστείς με θάρρος. Οπλίστηκα. Η γυναίκα είναι εδώ. Είναι εδώ, Είναι να τη σπουδέψω, πιστεύεις, στην θέση επειδή, που τους αξίζει. Ξέρεις τι, και επειδή την αγαπάς τόσο πάρα πολύ. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι μαζί μου τώρα που θα την υποδεχτούμε. Σ' αγαπώ, ρε, πήγαινε εσύ από εδώ να δω πού έχει πάει. Ναι, άμα βγει από εκεί, φασούλα. Πού είναι? Να με κάνει. Α, είναι από εδώ! Να σου πω κάτι, το ξέρα θα γίνει αυτό το σαμποτάζ. Ήθελα να κάνω ένα πρόλογο, να πω τόσο ωραία πράγματα. Αλλά η Αλεξάνδρα μου. Γεια σας.
Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Τι κάνετε? Γεια σας, γεια σας. Λιποθυμίες στο πλατό. Καλή μια χαρά. Θαυμασμός, θαυμασμός. Δεν είναι για λιποθυμία, τι γίνεται. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ό,τι επιθυμείτε. Πού να καθίσω? Παρακαλώ. Δίπλα στο Δημήτρη, παρακαλώ. Είναι ιδανική θέση. Το καταλαβαίνεις αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτά που σου λέω εγώ δεν τα λέω μοναχά εγώ, τα ακούς κατά κόρον. Έτσι δεν είναι? Κατά κόρον όχι, αλλά εντάξει, κάποια από αυτά τα ακούω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τα ακούω, ναι. Τα έχει συνηθίσει. Αλλά ο νέαρα δεν τα ακούω συχνά. Αυτά είναι τα. Όχι, εμάς μας έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα από την αρχή. Τελείωσε. Ότι. Πριν έρθει καλεσμένη, το είχαμε πει αυτό. Είχαμε ένα βίντεο από την παράσταση που ετοιμάζει, που είναι ήδη σε εξέλιξη. Και λέω, παιδιά, αυτή η γυναίκα είναι πρότυπο θηλυκότητα, είναι πρότυπο ερωτισμού. Είναι από τι πιο ωραίε γυναίκε showbiz. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν θα μπορούσα να πω στον αέρα εγώ αυτά που είπε. Και να μην τα πεις. Οπότε, εντάξει. Βλέπει και κόσμος, μωρέ, είναι γιορτές. Κρίμα είναι, μοναξιά, ένα άσχημο πράγμα. Όχι, μιλούσαμε στην αρχή της σεζόν, ρε παιδί μου, ποιους καλεσμένους θα φέρουμε και τα λοιπά. Και μας είπε, άμα γίνεται να φέρουμε στα κοντά την Αλεξάνδρα Παλιός, την αγαπώ. Να έχει συνηθίσει αυτά, όμως. Κοίταξε, δεν ξέρω αν τα από άντρες λέω τώρα. Κοίταξε, το Δημήτρη είναι πολύ έτσι. Έντονο. Όχι έντονο και είναι ωραίο. Δηλαδή είναι ωραίο να είναι τόσο έντονο. Και τρυφερό ταυτόχρονα, ξέρεις, και δεν είναι και χυδαίο ή οτιδήποτε. Όχι, βέβαια. Εντάξει, και σαφώς. Δεν τα έχω συνηθίσει, ξέρεις. Δεν είναι όλοι οι άντρες τόσο εκδηλωτικοί, οπότε μπράβο σου. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά, βέβαια. Λοιπόν, αλήθεια, όταν περπατάς στον δρόμο. Σε πειράζουνε, ας πούμε, σου κάνουνε. Όχι, καλέ, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα δεν με αναγνωρίζουνε. Γιατί στον δρόμο όταν περπατάω και όταν βγαίνω έξω έτσι πρωί και αυτά, είμαι πολύ. Είμαι με μια φόρμα, ξέρεις, με μαλάκι πιασμένο. Δεν νομίζω ότι καν με αναγνωρίζουν. Οπότε τι να πειράξουν. Δεν είμαι τόσο. Μήπως όσο νομίζω... φαίνομαι εδώ. Μήπως νομίζω ότι δεν σε αναγνωρίζουνε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως, κοίταξε, όταν με αναγνωρίζουν, γενικά μου λένε πολύ γλυκά πράγματα. Πολύ. Τι είναι το ωραιότερο που σου έχουν πει και τι είναι το χειρότερο, αν έχεις ακούσει κάποιο που ήταν, ξέρεις, που δεν ήταν καλό. Νομίζω σε εσάς το έχω πει. Το καλύτερο ήταν. Ήμουν ένα πρωί πάλι αναμαλιασμένη, έτσι πήγαινα κάπου για δουλειά και με βλέπει ένας κύριος στον δρόμο και μου λέει. Τι θα γίνονται θαύματα, λέω, τι εννοείται. Λέει, από πότε οι άγγελοι κατεβαίνουν το πρωί στη γη. Αχ, λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ γλυκό αυτό. Βέβαια ήταν. Και νομίζω το χειρότερο το έχω πει στην κάμερα σε εσάς. Το χειρότερο μας το έχεις πει, ναι. Ναι. Ήταν αυτό η κυρία στο φανάρι. Καταπληκτικό ήταν αυτό όμως, γέλασα τόσο πολύ. Δηλαδή... Γενικά απολαμβάνεις το να έρχεται ο κόσμος κοντά σου, να έχεις αυτή την επαφή. Γιατί υπάρχουν και συναδελφοί σας που δεν θέλουν, ας πούμε, δεν έχουν αυτή την. Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που έχεις όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα, είναι λογικό και είναι και πολύ τρυφερά πράγματα αυτά που σου λέει ο κόσμος. Δηλαδή, μόνο αγάπη εισπράττεις. Οπότε, γιατί μ' αρέσει να εισπράττω αγάπη. Υπάρχουν όμως όρια, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που νομίζουν ότι είστε ο ρόλος. Και ένας ρόλος μπορεί να έχει και άλλες προεκτάσεις και να έρθει και να πιάσει κάπως ή να πει μια κουβέντα που να πιάσει, τι εννοείς δηλαδή. Να... Γεια σου, Αλεξάνδρα, σου λέω το όνομα του ρόλου, ξέρω. Όχι, δεν. Ο κόσμος απέναντί μου τουλάχιστον είναι, ξέρεις, δεν έχει τέτοιου είδους αντιδράσεις. Είναι και πολλά τα χρόνια πια. Οπότε ξέρεις, δεν τους επηρεάζει ένας ρόλος μόνο. Με ξέρουν σαν Αλεξάνδρο, όχι μέσα από κάποιο ρόλο. Και το μόνο που έχω εισπράξει από τον κόσμο είναι πραγματικά αγάπη. Και το χαίρομαι. Η εκδήλωση αυτή θαυμασμού από τον κόσμο δεν σας ενοχλεί, φαντάζομαι. Γιατί υπάρχουν αρκετοί ηθοποιοί που έχουν εκδηλώσει την ενόχλησή τους όταν ο κόσμος τους αγκαλιάζει, θέλει να φωτογραφηθεί μαζί τους ή να τους προσεγγίσει στο θέατρο. Καλά, δεν είναι και αρκετοί. Κάποιοι είναι. Κάποιοι είναι, παιδιά. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τελικά. Εντάξει, ο καθένας ξέρει, αντιδρά όπως νομίζει και όπως αισθάνεται. Εγώ αισθάνομαι καλά. Mm-hmm. Δεν μπορώ να κρίνω την αντίδραση κανενός άλλου, ξέρεις, συναδέλφου. Ναι, έχει τύχει όμως ποτέ να μπουν και σε θέματα να σε πιάσει στον δρόμο κάποιος να σε ρωτήσει για τα προσωπικά σου, για το ότι. Όχι, για τα προσωπικά. Εντάξει, ναι. Κάποια εποχή μου λέγανε τι κάνει, βρε ο Τάδε, τέλος πάντων. Με ρωτάγανε τι κάνει καλά. Ναι, υπήρχε κάποια εποχή. Αλλά ήταν τόσο γνωστό πια που εντάξει, ήταν και αυτό αναμενόμενο να με ρωτήσουν τι κάνει. Με αφορμή αυτό θα θυμίσω και τη συνέντευξη που είχατε δώσει στην Τζοάννα Χριστοφόρου, τη δική μας την Τζοάννα, και είχατε αναφερθεί στη σχέση με τον Γιάννη Πάριο. Νομίζω για πρώτη φορά ήταν αυτό, Αλεξάνδρα, που αναφέρθηκες έτσι
ξεκάθαρα, ας πούμε. Όχι, μωρέ, όχι. Κατερίνα, όχι. Νομίζω ότι δεν αναφερόσουν, γενικά δεν αναφέρεσαι σε σχέσεις. Όχι, απλά, ξέρεις κάτι, επειδή κατά καιρούς η συγκεκριμένη σχέση έρχεται στο προσκήνιο, επειδή έχουμε κρατήσει μια πολύ καλή επαφή και επειδή, αν ξέρω εγώ, πάω στην πρεμιέρα του Γιάννη και όλα αυτά, γίνεται ένα θέμα ολόκληρο. Εντάξει, λέω τα πράγματα με το όνομά του. Γι' αυτό. Δεν είναι θέμα. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται και ακόμα. Αυτό. Ναι, οπότε... Και αυτή είναι μια ιστορία που μετράει και κάποια χρόνια. Βέβαια, πολλά. Και είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι άρεσε στον κόσμο το να σα φαντάζεται, γιατί δεν μπορούσε να σα βλέπει μαζί, να σα φαντάζεται μαζί και να σα βλέπει μέσα από τα περιοδικά ή κάτι τέτοιο. Ναι. Σε πειράζει αυτό για μια σχέση. Όχι μόνο για αυτήν. Ενώ. Τι θα πούνε οι άλλοι άνθρωποι, πώς θα δεχτούν οι άλλοι άνθρωποι. Όχι, καθόλου. Αυτό δεν με αφορά καθόλου. Δηλαδή, ζώντας με το τι θέλουν οι άλλοι και το τι θα πούνε οι άλλοι, πραγματικά δεν ζεις. Οπότε, ζω τη ζωή μου. Σε μένα να αρέσει, στους υπόλοιπους με ενδιαφέρει. Είχα πάντα έτσι. Ήταν μια γνώση που την απέκτησες με την εμπειρία και νομίζω τα χρόνια. Ότι την απέκτησα σιγά-σιγά. Αρχικά είχα αυτό το βρε τι θα πει ο κόσμος, βρε τι αυτό, τι θα γραφτεί. Μετά με τον καιρό λέω βρε δεν πάει να πει ο κόσμος, βρε δεν πάει να γραφτεί, δεν πάει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην ίδια συνέντευξη που είπες ότι είχες πρόβλημα με τους παπαράτσι. Που εσένα κανονικά οι παπαράτσι θα έπρεπε. Να, όχι να είναι μέρος της ζωής σου, δεν θα μπορούσα ποτέ να το πω. Δεν αυτό ήταν, πράγμα, όχι, κοίταξε να δεις. Άλλο οι παπαράτσι, οι φωτογράφοι που έρχονται στο θέατρο και μας φωτογραφίζουν σε πρεμιέρες και αυτά, και άλλο οι παπαράτσι που έχουν να κάνουν την προσωπική σου ζωή. Έτσι. Αυτό δεν ήταν ένα κομμάτι που το είχα συνηθίσει και δεν συνηθίζεται και τόσο εύκολα, νομίζω. Μετά τι έκανες, τους χαιρετούσες και έλεγες γεια σας παιδιά εδώ είμαστε. Καλή τι να κάνω πια, ναι βέβαια. Α, έλα καλέ βγες από το θάμνο, έλα άστο. Μην ταλαιπωριέσαι, σήκω. Πού είναι η πιο περίεργη θέση που έχεις βρει παπαράτσι. Παπαράτσι. Καλά πίσω από θάμνο οπωσδήποτε. Ναι, καλά, εντάξει, ναι, ήταν, ξέρεις, ξέρεις, τρομάζεις κιόλας, σκιάζεσαι, λες Παναγία μου. Ναι, και μία άλλη φορά που με είχαν ακολουθήσει, δηλαδή με είχαν ακολουθήσει από τη Γλυφάδα στο Βουτζά που έκανα γύρισμα και ξαφνικά όταν βγήκα από το αυτοκίνητο και ήμουν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο τότε, γιατί είχαμε πάει μαζί στο γύρισμα, είχε τύχει, ξαφνικά βλέπουμε ένα παπαράτσι από πίσω, ο οποίος μας είχε ακολουθήσει όμως. Ήταν καταπληκτικό αυτό. Δεν το είχα. Σε τρόμαξε αυτό το γεγονός, γιατί είναι λίγο σκεφτικό ξαφνικά να βλέπεις ένα αυτοκίνητο από πίσω σου. Και... ήταν έξω στο πουθενά, στο Βουτζά, που ήταν ένα σπίτι τέρμα Θεού, ρε παιδί μου. Και λες ότι. Δεν μπορώ να φανταστήσω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να σε παρακολουθεί έτσι κατά πόδας. Ο ίδιος ο Γιάννης είναι συνηθισμένος σε αυτό. Είχε μια άλλη ιδιότητα. Δεν νομίζω ότι ήταν κι αυτός τόσο πολύ. Εντάξει, ήταν πολύ πιο εκτεθειμένος από μένα, αλλά τόσο πολύ κι αυτός νομίζω ότι δεν το είχε βιώσει. Όλο αυτό μπορεί να επηρεάσει μια σχέση. Αυτό θα είναι. Δηλαδή μπορεί να κάνει. Νομίζω πως όχι. Όταν η σχέση έχει σωστά θεμέλια, όχι.